σχολιάσει δύο μέλη τη προηγούμενη παρέα σου του Σαββατοκύριακου βρίσκονται πλέον σε καθημερινό και θα είστε και μια ώρα απέναντι. Ναι. Είναι στην εκπομπή τη Face. Τι να σχολιάσω, την απόφαση τη να πάνε εκεί. Επαγγελματίε είναι και καλά, κάνανε και πήγανε. Έτσι κι αλλιώ αυτό είναι μέσα στη δουλειά μα. Αυτό είναι που συμβαίνει. Όταν θεωρούμε ιδανικότερε συνθήκε κάπου αλλού, τότε κάνουμε το επόμενο βήμα. Και καλά, κάνανε και καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά. Σε φοβίζει ο ανταγωνισμός, είναι κάτι που λες θα ξυπνήσω το πρωί να δω τα νούμερα πώς πήγαμε? Πάντα. Νομίζω ότι ο καθένας μας αυτή τη δουλειά έχει αυτό το άγχος. Το θέμα είναι να μην σου αλλάζει όλη σου τη ζωή και να μην είναι ο αυτοσκοπός της ύπαρξής σου για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος όπως ήταν και πέρσι. Απλά φέτος ο ανταγωνισμός έχει επεκταθεί και σε άλλες ζώνες. Είναι καλό να γίνονται αλλαγές στις ομάδες, να βλέπεις τι σου ταιριάζει περισσότερο. Και όπως σου είπα, και εγώ συζητούσα με την Ελένη να είμαστε μαζί πριν έτσι ανακοινώσει ο Λάμπρος ότι θα φύγει. Ναι, εγώ ήθελα πολύ να είμαι με τον Λάμπρο. Μου είναι εξαιρετικά συμπαθής και μου αρέσει που έχει ισχυρή άποψη και επιχείρηση. Είδες αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο? Ποιες είναι οι πολλές αλλαγές? Δεν έχω παρατηρήσει καμία πολλή αλλαγή, όλοι στο πόστο τους είναι. Είναι άλλη μια τηλεοπτική χρονιά που στο πρώτο μισό δεν θα δούμε κάπου την Ιωάννα Μαλέσκου, όπως ναι, ξέρουμε. Ναι. Το έχετε συζητήσει μαζί της? Η Ιωάννα δεν θα τη δούμε φέτος, γιατί εγώ που την βλέπω καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να τη δούμε φέτος, γιατί είναι μάνα 24/7. Οπότε, αν επιστρέψει του χρόνου, θα μπορούσαμε να σας δούμε να δουλεύετε ξανά μαζί? Υγεία να έχουμε και τα βλέπουμε. Τι να σου πω, μακάρι να είμαι τόσο περιζήτητος. Γιατί εγώ εκτός από την Ιωάννα είχα πολύ καλή σχέση και με την Αντελίνα την Βαρθακούρη πριν. Θα οικοδομηθεί, το καταλαβαίνω και το νιώθω ενστικτοδός, και μια πολύ καλή σχέση με την Ελένη Τσολάκη. Τι να σου πω, αν είμαστε καλά και είμαστε υγιείς και έχουμε επιλογές, τόσο το καλύτερο. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω, επειδή γράφτηκαν 2-3 πραγματάκια περίεργα, τα οποία στεναχώρησαν και εμένα και την Ιωάννα, είναι ότι σε αυτή την εκπομπή που συνεργάζομαι, η πρώτη που μου ευχήθηκε είναι η Ιωάννα. Και αυτό τα λέει όλα. Ποιος ο ρόλος σας στη συγκεκριμένη εκπομπή? Δεν έχω ρόλο. Γιατί άμα ήταν να παίξω ρόλο, δεν θα ερχόμουν. Δεν το έχω παίξει το παιχνίδι με τα νούμερα εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε δεν ξέρω να σου πω. Ναι, θέλω να πάει καλά η εκπομπή.